Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο γήπεδο στο Γουδί. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Λυσιακού, τον κύριο Ηλία Κολοβόκο, τη δεύτερη αγωνιστική. Αντιμετωπίζεται μια ομάδα που προέρχεται από θετικό αποτέλεσμα, την Αστέρα Βάρης. Πώς να περιμένουμε το παιχνίδι, πώς το περιμένετε ο ίδιος και ποια στοιχεία θα κρίνουν την αναμέτρηση, κατά τη γνώμη σας? Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Το ευτύχημα για μας είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό επιστρέφουμε στην έδρα μας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχουμε παίξει μόνο ένα φιλικό μπροστά και στο φιλάθλο κοινό μας. Από εκεί και πέρα η ομάδα έχει δουλέψει καλά όλο αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να επαναλάβω ωστόσο ότι όντως είμαστε μια νέα ομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που εγώ επιθυμώ. Από εκεί και πέρα όμως οι ποδοσφαιριστές δείχνουν μια πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο ζητάμε σε ό,τι αφορά το τακτικό πλαίσιο και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια καλή εμφάνιση και εικόνα την Κυριακή. Κοτς, ποιοι άξονες θα κρίνουν το παιχνίδι, ποια σημεία? Παίζετε με μια ομάδα την οποία δεν έχετε πολύ εικόνα, δεν έχει παίξει ο Λυσιακός πέρυσι, έχει αλλάξει εκείνη κάποια πρόσωπα. Πού θα κρυφθεί η αναμέτρηση? Νομίζω ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη θα ήταν λανθασμένη τη στιγμή που ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Έχω πει ξανά ότι όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες αυτή την περίοδο, επομένως δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για δυνατά και αδύνατα σημεία αντιπάλων. Όλες οι καταστάσεις της κάθε ομάδας είναι ευμετάβλητες, επομένως σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που η ομάδα που θα δείξει ότι είναι πιο κοντά και πιο έτοιμη στα θέλω του κάθε προπονητή, νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και το παιχνίδι. Για την παρουσία του κόσμου που είναι επιβεβλημένη, νομίζω και διότι παίζεται για πρώτη φορά στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του Ηλυσιακού είναι ο κόσμος του. Όλα αυτά τα χρόνια δίνει βροντερά το παρόν σε κάθε αναμέτρηση εντός έδρας αλλά και εκτός έδρας. Νομίζω ότι ο φίλαθρος κόσμος θα αγκαλιάσει την νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα και την Κυριακή θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ, Κότς, και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.